της Ευρώπης. Θα δούμε σε λίγο λεπτομέρειες και στο τέλος του δελτίου για την εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας και όχι μόνο. Για να πάρω μια γεύση όμως από την χώρα μας, ξεκινώντας από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Γενικά, μια συννεφιά θα την έχουμε παντού. Αλλά αυτή η συννεφιά δεν θα δίνει φαινόμενα το ίδιο στην χώρα μας. Βλέπουμε ότι από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα βόρεια Δωδεκάνησα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί, με αρκετές μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Πιο νότια, επίσης άστατος καιρός βλέπετε στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα, όπως και στην Κρήτη, με διάσπαρτες όμως μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Πολύ, πολύ νοτιοανατολικά η πιθανότητα να βρέξει είναι μικρότερη, ενώ στην υπόλοιπη ανατολική και βόρεια χώρα θα έχουμε αυτή τη συννεφιά που θα δώσει κάποιες ασθενείς και τοπικές βροχούλες στην ουσία τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Τώρα στα δυτικά, να πάω από την άλλη πλευρά να το δείτε καλύτερα. Θα έχουμε άστατο καιρό και το πρωί μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες, με αρκετές μπόρες, βροχές και καταιγίδες και χιόνια πάνω από τα 1200 μέτρα εδώ από την ορεινή γενικά Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία και τα 1600 μέτρα στη Δυτική Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Όμως σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν στη Δυτική Ελλάδα, ευτυχώς. Και θα πάμε στην επόμενη κάρτα να δούμε ότι θα πάρουν πολύ πιο τοπικό χαρακτήρα μετά το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα, όπως και οι χιονοπτώσεις στις ορεινότερες περιοχές της Ηπειρωτικής χώρας. Ανατολικότερα της Πίνδου και μέχρι περίπου τα δυτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Βόρεια Ελλάδα, τα σύννεφα σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατακερματίζονται, δίνοντας την ευκαιρία στον ήλιο να αρχίσει να κάνει κάποια εμφάνιση, όχι όμως ιδιαίτερα δυναμική, μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Ενώ στο Αιγαίο και κυρίως τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα εδώ, από τη Λέσβο μέχρι και τα Βόρεια Δωδεκάνησα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι και το απόγευμα, με αρκετές μπόρες και καταιγίδες. Κάποιες διάσπαρτες μπόρες θα συνεχίσουν να εκδρώνονται και στα υπόλοιπα νότια, νότιο-ανατολικά νησιωτικά τμήματα και στην Κρήτη έως και τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου. Όμως, πάμε να δούμε την τελευταία κάρτα που δείχνει την σταδιακή ουσιαστική βελτίωση που θα έχουμε στον καιρό από το βράδυ και μετά στην χώρα μας. Θα ξαστερώσει σχεδόν παντού. Κάποια σύννεφα θα παραμείνουν πυκνά μόνο στα δυτικά, βορειοδυτικά, χωρίς όμως να είναι ικανά αυτά να δώσουν κάτι το ιδιαίτερο από πλευράς φαινομένων. Τώρα, στον Εύρο, εδώ και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα σύνορα με την Τουρκία μέχρι και το Καστελόριζο, κάποια σύννεφάκια θα πυκνώνουν εδώ και εκεί από τη θάλασσα ερχόμενα και θα αφήνουν κάποιες διάσπαρτες βροχούλες με τη μορφή μπόρας, ασθενούς μπόρας τοπικού χαρακτήρα, και αυτές προς το ξημέρωμα γενικά της Κυριακής θα πρέπει να αποτελούν παρελθόν, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τώρα τους ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν στο Αιγαίο νοτιοδυτική, αρκετά ενισχυμένη στα νότια τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Στα δυτικά θα το έχει γυρίσει σε έναν βορειοδυτικό άνεμο στα 5 με 6, τοπικά στα νότια του Ιωνίου και 7 Μποφόρ. Μετά το μεσημέρι θα παρατηρήσουμε τον άνεμο στο Ιόνιο να πέφτει 1 με 2, τοπικά και 3 Μποφόρ. Ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις μετά το μεσημέρι στα 5 με 6 Μποφόρ στις περισσότερες περιοχές. Όσο πιο νότια, τόσο πιο ενισχυμένο θα είναι αυτό το δυτικό ρεύμα από τα Κύθυρα στο Κρητικό έως και το Καστελόριζο. Θα αγγίζει τα 6 με 7 μποφόρ κατά τόπους και κατά περιόδους. Τώρα, όσον αφορά στον υδράργυρο, στα ορεινά από το Νευροκόπη μέχρι και την Τρίπολη θα πρέπει να αναμένουμε τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 4 με 6 βαθμούς, όχι κάτω από το 0. Πάνω από τα 1200 μέτρα θα πλησιάζει ο υδράργυρος στο 0 εκεί όπου θα χιονίζει. 12 13 στα δυτικά, 10 στα βόρεια, 15 με 16 βαθμούς στις νοτιοανατολικότερες νησιωτικές περιοχές. Το μεσημεράκι τώρα στα νοτιοανατολικά θα είναι 15 το πολύ, στα δυτικά και βόρεια παιδινά, 16 ίσως και 10 ανατολική στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, 9 10 το πολύ στα ορεινά μεταξύ 500 και 800 μέτρων, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στην Αττική, όπου μέσα στη νύχτα και το πρωί αναμένονται κάποιες παροδικές βροχές. Γενικά το Σάββατο θα ξεκινήσει με κάποια συννεφιά, η οποία όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι θα διαλύεται μεν στις περισσότερες περιοχές, θα κατακερματίζεται, θα αφήνει τον ήλιο να κάνει κάποια εμφάνιση, αλλά δεν αποκλείεται μέχρι και το μεσημέρι εδώ στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια να αφήσει αυτή η συννεφιά και κάποιες τοπικές βροχούλες μικρής διάρκειας με τη μορφή μπόρας. Προς το απόγευμα οι συννεφιές θα γίνονται λιγότερες και προς το βράδυ θα έχει ξεστερώσει σε όλο το νομό Αττικής. Αρχικά νοτιοδυτική σχετικά ενισχυμένη, αργότερα θα στραφούν παντού στην Αττική σε δυτικούς στα 5 με 6 μποφόρ και ο υδράγυρος στους 11 βαθμούς το πρωί με 17 βαθμούς κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο, το μεσημέρι του Σαββάτου. Τώρα, όσον αφορά στην Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, και εδώ θα ξεκινήσουμε με κάποια συννεφιά μεν, η οποία συννεφιά θα προσπαθήσει να αφήσει κάποιες βροχούλες με τη μορφή ασθενούς μπόρας εδώ και εκεί τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες, με μικρή πιθανότητα και πολύ λίγα πράγματα. Όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι, με συγχωρείτε,
Και εδώ η συννεφιά θα γίνεται λιγότερη, θα αρχίσει να κατακαιρματίζεται σταδιακά από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα και θα αρχίσει να φαίνεται σιγά σιγά ο ήλιος πρώτα στις παράκτιες και παιδινές περιοχές και από το απόγευμα και στα ορεινά, ενώ το βράδυ αναμένεται ξαστεριά σε ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η άνεμη βορευτική στα 4 με 5, εδώ στα πιο ανοιχτά τμήματα της Χαλκιδικής και στον Θερμαϊκό, 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία γύρω σε 9 βαθμούς το πρωί με 14 βαθμούς αργά το μεσημέρι. Αυτό ισχύει για την πόλη της Θεσσαλονίκης κατά μέσο όρο το Σάββατο το μεσημέρι. Λίγο πιο χαμηλή θα είναι η πρωινή θερμοκρασία γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην μετεωπορία μας για τις επόμενες ημέρες. Να σταθούμε λίγο στην Κυριακή το μεσημέρι, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από την ημέρα αυτή. Και βλέπετε στον προγνωστικό χάρτη ότι εδώ, στο εσωτερικό της χώρας μας, τα σύννεφα αποτελούν παρελθόν. Η Αττική φαίνεται να έχει από το πρωί ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Η Θεσσαλονίκη θα παιδεύεται έτσι με κάποιες συννεφιές, παροδικά αυξημένες, μέχρι και τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Στα υπόλοιπα βόρεια και δυτικά τμήματα, κάποια σύννεφα κατά τόπους θα είναι λίγο πιο πυκνά. Εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο να ψυχαλίσει πολύ τοπικά και να βρέξει για πολύ λίγο. Καμία σχέση με αυτό που είχαμε τις προηγούμενες. Και τα σύννεφα στην Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα θα γίνουν ακόμα λιγότερα. Θα τα περισσότερα σύννεφα στα νότιο-ανατολικά, κυρίως προς το βράδυ της Κυριακής. Βλέπετε εδώ και κάποιες ελαφρώς γαλάζιες αποχρώσεις με πιθανότητα να πρέξει κατά τόπους προς το βράδυ της Κυριακής εκεί. Η βορειοδυτική άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Γενικά θα είναι καλοτάξιμες οι θάλασσες από κατά τη διάρκεια κυρίως της Κυριακής. Γιατί την Δευτέρα, πάμε να δούμε πρώτα από πλευράς φαινομένων πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Φαίνεται ο καιρός να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε λιακά από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Κοζάνη, όλη Δυτική Μακεδονία, Κέρκυρα, Πάτρα, Αττική, χωρίς σύννεφα, τοπικές συννεφιές λίγο πιο ανατολικά, όπως και στην Κρήτη, την Βόρεια, κάποιες παροδικές συννεφιές θα χαρίσουν οι βοριάδες που θα δούμε προς το τέλος της Δευτέρας. Αν αφήσουμε τη Δευτέρα να κυλήσει, θα ενισχυθούν αρκετά στο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 5 με 6 τοπικά έως και 7 μποφόρ. Εδώ στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείονται και ρηπές 8 μποφόρ κατά τη διάρκεια της Δευτέρας. Και θα είναι σχετικά ψυχροί αυτοί οι βοριάδες. Θα δώσουν λίγο περισσότερη συννεφιά στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης. Χθες και προχθές σας έλεγα ότι υπήρχε μια πιθανότητα να βρέξει στην Κρήτη λίγο μεγαλύτερη. Τα σημερινά προγνωστικά στοιχεία θέλουν το βαρματικό χαμηλό που θα επηρεάσει την Τουρκία να κινείται ακόμα πιο ανατολικά. Και έτσι θα αφήσει ακόμα πιο ανεπηρέαστο το κομμάτι το ανατολικό της χώρας μας και οι βοριάδες δεν φαίνεται να ενισχύονται τόσο όσο σας είπα τις προηγούμενες δύο ημέρες. Αυτό για την Δευτέρα. Πάμε στην Τρίτη. Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Λίγες αραιές συννεφιές στα βόρεια. Δείτε πώς πυκνώνουμε τα σημερινά στοιχεία εδώ στα βόρεια ανατολικά. Άνευ σημασίας νέφη. Λιακάδα βλέπουμε αραιές συννεφιές στα βόρεια. Λιακάδα στην υπόλοιπη χώρα και στην Αττική και πάλι και στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της Τρίτης. Στην Κύπρο κάποιες μπόρες και καταιγίδες θα έχουμε μέχρι και την Δευτέρα, οι οποίες ίσως είναι και λίγο πιο δυνατές. Μέχρι και το τέλος της Τρίτης βλέπετε και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο εδώ στα ανατολικά τα σύννεφα θα αποτελούν παρελθόν. Καλοτάξιδες θα είναι οι θάλασσες από την Τρίτη και στο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο. Κυρίες και κύριοι, δεν φαίνεται να ξεπερνούν αυτοί τα 4 με 5 πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ στα ανοιχτά και νότια τμήματα του Ιωνίου, αλλά εδώ και στην νότια θαλάσσια παραθαλάσσια χώρα από τα Κύθυρα μέχρι και το Καστελόριζο. Όσον αφορά τώρα στον καιρό της Τετάρτης, δεν έχω να σας δείξω τίποτα το ιδιαίτερο. Την Τετάρτη, καλύτερα από την Τετάρτη, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση, όχι μόνο από πλευράς φαινομένων, νεφώσεων, ανέμων, αλλά γενικά και θερμοκρασίας. Θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Οι άνεμοι θα πέσουν κι άλλο στα πελάγια, φαίνεται να ξεπερνούν τα 3 με 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ. Και πάμε να δούμε στις αέριες μάζες γιατί αναμένεται περαιτέρω βελτίωση του καιρού από την Τετάρτη, όχι μόνο από πλευράς φαινομένων και από πλευράς θερμοκρασίας. Βλέπετε λοιπόν με τις μπλε και γαλάζιες αποχρώσεις τις κρύες μάζες πώς κινούνται από τα βόρεια προς τα ανατολικά, νότιο-ανατολικά. Θα μείνουμε στη Δευτέρα το ξημέρωμα, όπου θα έχουμε εδώ την κορύφωση, αν θέλετε, της πτώσης της κάποιας θερμοκρασίας που θα έχουμε κυρίως την Κυριακή και την Δευτέρα. Βλέπετε εδώ αυτά τα γαλάζια χρώματα φτάνουν μέχρι περίπου και την Ανατολική και την Βόρεια Ελλάδα. Για να αφήσουμε όμως τις αέριες μάζες να κινηθούν μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, θα δείτε ότι εκτοπίζονται και αυτές υπό την πίεση πιο θερμών αερίων μαζών, οι οποίες δείχνουν και πάλι να καταλαμβάνουν μεγάλο κομμάτι του ευρωπαϊκού χώρου από την πρώτη του μηνός, του Δεκέμβρη και μετέπειτα. Δείτε εδώ
Από την Ισπανία μέχρι και την Δανία και τη Γερμανία και την Πολωνία. Θερμές αέριες μάζες. Ο Δεκέμβρης πρέπει να ξεκινήσει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Αναμένεται να επεκταθούν ανατολικότερα. Πολύ μαλακός ο καιρός μέχρι και την Γερμανία, με κάποιες ομίχλες στα παιδινά που ίσως τον υδράγειο τον διατηρήσουν στους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Αλλά στα νότια πραγματικά σχεδόν ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός. Και αυτές οι θερμοκρασίες, αυτές οι αέριες μάζες θα κινηθούν στην περιοχή μας όπως είδαμε πριν από λίγο. Να πάρουμε μια γεύση όμως από τις ελάχιστες και τις μέγιστες θερμοκρασίες μέρα με την ημέρα και τις επόμενες ημέρες. Την Κυριακή, στον σύν 1 με σύν 3 βαθμούς ο υδράγυρος στα βόρεια, στους 7 με 12 βαθμούς στα νότια. Πάμε στην Κυριακή, αυτές ήταν οι πρωινές θερμοκρασίες. Δευτέρα το πρωί θα δούμε ότι θα πέσει κι άλλο η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Θα έχει και παγετό εξαιτίας της ξαστεριάς και της έλευσης αυτής της κρύας μάζας, όπως σας έλεγα και χθες. Και με την ξαστεριά εύκολα πέφτει ο υδράγυρος και την εξασθένιση των ανέμων στα υπηρετικά αυτή την περίοδο, καθώς η μέρα είναι πολύ πολύ μικρή. Και θα έχουμε ίσως και μείον 5 με μείον 6 βαθμούς στις ορεινότερες περιοχές, κοντά στους μείον 2 στα βόρεια παιδινά, στους 3 με 10 βαθμούς στην υπόλοιπη νότια Ελλάδα. Για την Τρίτη και την Τετάρτη δεν αλλάζει ο θερμοκρασιακός χάρτης των ελαχίστων θερμοκρασιών των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ωρών δηλαδή. Θα έχουμε πιθανότητα παγετού στις ορεινότερες περιοχές, θερμοκρασίες κοντά στο 0 στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα προσθέσει κάποια μικρή μόνο άνοδο η θερμοκρασία νυχτερινή. Την Τετάρτη στα νότια θα πέσει ο υδράγυρος στους 9 με 10 βαθμούς τα πρωινά μέχρι και την Κρήτη. Τώρα το μεσημεράκι. Την Κυριακή δεν αλλάζει η θερμοκρασία καθόλου. Τη Δευτέρα θα έχουμε μια μικρή πτώση του υδραγύρου στα ανατολικά. Δείτε τώρα Τρίτη και Τετάρτη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται να έχουμε σε ολόκληρη την χώρα. Θα έχουμε ένα θερμοκρασιακό εύρος αρκετά μεγάλο μεταξύ νύχτας και ημέρας. Τη νύχτα θα κάνει κρύο, την ημέρα όμως ζεστούλα θα έλεγα και πάλι. Όχι μόνο στη χώρα μας, είδαμε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη θα ξαναζεστάνει. Μέχρι και περίπου το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη. Ο φετινός χειμώνας έτσι μας επιφυλάσσει λίγο και ευχάριστη εκπλήξη όσον αφορά τα κόστη θέρμανσης. Μια γρήγορη ματιά στην Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν πώς εκτοπίζονται χιόνια, βροχές, σύννεφα, ανατολικότερα, νότιο-ανατολικότερα. Εδώ από τα δυτικά τα σύννεφα θα γίνονται λιγότερα την επόμενη εβδομάδα. Μόνο κάποιες βροχές και χιόνια σε περιοχές Σκανδιναβίας, που αλλού, όσο πιο δυτικά και νότια, δείτε πώς σιγά-σιγά βροχές και συννεφιές εκτοπίζονται βορειότερα και αφήνουν τον κεντροευρωπαϊκό και νότιο χώρο, εδώ τον ευρωπαϊκό, πάρα πολύ καλό από την ερχόμενη εβδομάδα. Για όλες όμως εξελίξεις και αν υπάρξει πιθανότητα αλλαγής του καιρού μετά το δεύτερο δεκαήμερο, ή μάλλον κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαήμερου του Δεκέμβρη, όλα εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ, για να μην χάνετε τον καιρό σας, κυρίες και κύριοι.